ευχαριστημένη που ξεκινάει ένα πρώτο βήμα συνεργασίας ανάμεσα στη Φιλοζωική Σιτία, στο Δήμο, το Κυνηγετικό Σύλλογο και την Αστυνομία, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων στην πόλη της Σιτίας, το οποίο έχει επιδεινωθεί το τελευταίο χρόνο, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα με τα ζώα που υπάρχουν αδέσποτα στην πόλη μας. Και ελπίζουμε να έχουμε άμεσα αποτελέσματα, όρεξη υπάρχει από όλους μας, από όλες τις ομάδες. Ελπίζουμε και η Φιλοζωική να έχει βοήθεια έτσι ώστε να διαχειριστεί τα ζώα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή αδέσποτα και να μειώσουμε τον πληθυσμό τους όσο γίνεται για τα επόμενα χρόνια. Εγώ που πριν κάνατε μια παρουσίαση, ό,τι αφορά το 2012, όπου τα στοιχεία που αναφερθήκατε είναι ιδιαίτερως έτσι ανησυχητικά, αλλά και σημαντικά. Ναι. Σε ό,τι αφορά το έργο δηλαδή, μπορείτε λιγάκι να μας... Τα στοιχεία του 2012, πάρα πολύ σύντομα, ήταν ότι η Φιλοζωική Σιτίας για το 2012 στήρωσε 450 ζώα, μπόρεσε και έδωσε 80 ζώα σε οικογένειες για υιοθεσία, 50 ζώα δεν κατάφεραν να επιβιώσουν και φτάνουμε σήμερα να έχουμε 120 ζώα για την ακρίβεια σπηλιά, τα οποία καθημερινά χρειάζονται τροφή, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, είναι ήδη στηρωμένα και εμβολιασμένα, αλλά το κόστος για την τροφή τους απλά και μόνο είναι 1.500 ευρώ περίπου το μήνα. Χρήματα τα οποία οι θελοντές της Φιλοζωικής καλύπτουν αποκλειστικά από την τσέπη τους. Και προς το παρόν δεν υπάρχει από κάπου να χρηματοδοτηθούμε ή να πάρουμε τροφές για το ζώο αυτό. Είναι 120 είναι τα αδέσποτα που υπάρχουν τώρα στην πόλη μας. Το σύνολο των ζώων για φέτος είναι 700 ζώα πέρασαν από τη Σιτία. Και έμειναν μόνο τα 120, πρέπει να είμαστε πολύ ευχαριστημένοι νομίζω με το έργο της Φιλοζωικής. Που είχαμε στο Δήμο Σιτίας. Αυτά που εγώ τέλος πάντων μπορώ να ως κυνηγητικός σύλλογος να πραγματοποιήσω είναι μια σοβαρή ενημέρωση προς τα μέλη του κυνηγητικού συλλόγου ότι ο Δήμος, όπως έτσι το έθεσε ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σιτίας, θα εφαρμόσει τον νόμο περί αδέσποτων χιλιών. Άρα αυτή τη στιγμή λοιπόν ο σύλλογος, ο κυνηγός μάλλον και το μέλος του κυνηγητικού συλλόγου Σιτίας θα πρέπει έτσι να εφαρμόσει τον νόμο στο έπακρο, να βάλει τσιπάκια στους σκύλους, το πρώτο που θα κάνει, διότι έτσι θα εφαρμοστεί από ό,τι φάνηκε και από τα λεγόμενα της Δημοτικής Αστυνομίας ότι θα κάνει ελέγχους. Άρα το μόνο που μπορεί να κάνει ένα κυνηγός είναι να βάλει να τσιπάρει τους σκύλους και όταν πέσει στον έλεγχο της Δημοτικής Αστυνομίας ή των οργάνων που θα κάνουν τον έλεγχο, γιατί δεν θα είναι μόνο η Δημοτική Αστυνομία, να είναι νόμιμος και να μην το επιβληθεί το πρόστιμο που προβλέπει ο νόμος. Εγώ πάντως θα προσπαθήσω να ενημερώσω σε πρώτη φάση όλα τα μέλη μου και δεύτερον θα κάνω μια κίνηση από το Σύλλογο να μαζέψουμε, μάλλον να έρθουν οι κυνηγοί οι οποίοι θέλουν να τσιπάρουν τους σκύλους τους, να καταθέσουν πόσα κυνηγητικά σκυλιά έχει ο καθένας και πόσα τσιπάκια θα χρειαστεί. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε ένα αξιοσημείωτο, πιστεύω, αριθμό τέτοιων τέλος πάντων εργαλείων που χρειάζονται για να τσιπαριστούν οι σκύλοι, να βρούμε ένα κτηνίατρο, να τα προμηθευτούμε αυτά ως σύλλογος για όλα τα μέλη μας, έτσι ώστε να προμηθευτούμε το όφελος μιας έκπτωσης από αυτή τη δράση που θα κάνουμε. Βλέπω λοιπόν ότι δεν είναι μονόδρομος πλέον, διότι από τη στιγμή που θα το επιβάλλει η Δημοτική Αρχή και οι εμπλεκόμενοι φορείς, είναι εξ ανάγκης λοιπόν πάμε στο να εφαρμοστεί ο νόμος και να τσιπαριστούν οι σκύλοι. Έτσι θα μπορέσουμε να ελέγξουμε τέλος πάντων και ο Δήμος και όλοι τα αδέσποτα σκυλιά που κυκλοφορούν στην περιοχή μας. Έτσι, αυτό θα έχω να δηλώσω. Υπάρχει μεγάλος αριθμός κυνηγητικών σκυλιών. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος αριθμός κυνηγητικών σκυλιών και πιστεύω ότι είναι σημαντικό το ποσό που θα πέσει στο φορτίο τέλος πάντων των ατόμων που έχουν αυτά τα σκυλιά για να τις πάρουν όλους τους σκύλους. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Ο νόμος αν εφαρμοστεί είναι υποχρεωμένοι έτσι να τις παραστούν οι σκύλοι.